Είμαστε μετά το τέλος του παιχνιδιού της αναμέτρησης Αστέρας Πάρης στη Έλα Ραφίνας, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από τον προπονητή των φιλοξενούμενων, κύριο Μεσολόγη. Coach, θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας σας απέναντι στον πολύ ανταγωνιστικό Αστέρα Πάρης και τελικά την ήττα με 3-1. Καταρχήν θα ήθελα πριν ξεκινήσω να ευχηθώ στην ομάδα του Αστέρα Πάρης καλή επανόδοση στις εθνικές κατηγορίες. Είναι πραγματικά μια ομάδα στην Ανατολική Αττική και γενικά στον χώρο του αστυνομικού ποδοσφαίρου η οποία έχει λειτουργία, έχει σκέψη και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Έπεσε την προπέρσινη χρονιά, έκανε μια καινούργια αρχή με έναν καινούργιο προπονητή, τον κύριο Καβάση, που αξίζουν και εκείνον πολλά συγχαρητήρια που στην πρώτη του χρονιά ανέβασε την ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική και έχει ξεκινήσει με το δεξί ένα δύσκολο πρωτάθλημα όσον αφορά τις ΓΑΜΑ Εθνικές κατηγορίες. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, θα πω ότι το πρώτο μήχρονο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ένα παιχνίδι κέντρο, δεν είχε πολλές φάσεις. Νομίζω ότι στα σημεία ίσως ήμασταν λίγο καλύτεροι εμείς από τον αντίπαλο. Στη μοναδική φάση που έγινε από τον αντίπαλο, κινδυνεύσαμε και τελικά ήρθε ένα πέναλτι, το οποίο είναι ένα άλλο λάθος που έχουμε κάνει στα τόσα που γίνονται τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που έχουμε κάνει. Με αποτέλεσμα να κλείσει το ημίχρονο με το εισβάρμα σκόρ 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι, κάναμε κάποιες αλλαγές, να φρεσκάρουμε την ομάδα, να δώσουμε περισσότερη επιθετικότητα. Ήρθε όμως πάλι άλλη μια φάση, ενώ είχαμε την υπεροχή, ενώ ήμασταν εμείς αυτοί που προσπαθούσαμε να φτάσουμε κοντά στην ισοφάριση, που μας άφησε με δύο γκολ πίσω. Εκεί γινόταν αρκετά δύσκολο το παιχνίδι, είχε μισή ώρα ακόμα παιχνίδι, ρισκάραμε. Μπορέσαμε, βάλαμε ένα γκολ, προσπαθήσαμε, ήρθαμε κοντά στο να ισοφαρίσουμε, δεν τα καταφέραμε και τελικά στην τελευταία φάση του παιχνιδιού ο αντίπαλος σε μια αντεπίθεση έκανε το 3-1 και τελείωσε έτσι το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλο, να του ευχηθώ καλή συνέχεια. Μακάρι στο τέλος Απριλίου να οι ομάδες αυτές να βρίσκονται πάλι στην ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι ένα πραγματικά δύσκολο πρωτάθλημα. Είναι μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων. Είναι ισορροπημένες οι ομάδες. Είναι μικρές οι λεπτομέρειες, οι οποίες θα μπορεί μια να κερδίσει την άλλη. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μου, δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Είχαμε και δύσκολο πρόγραμμα. Να είστε σίγουροι όμως ότι η ομάδα θα ξαναβρεθεί και θα σταθεί στα πόδια της, γιατί ξέρει όταν πέφτει, ξέρει να σε ξαναδυσκώνεται. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στον προπονητή του Αστέρα Πάρης, κύριο Καβάση. Coach, θα θέλαμε και από εσάς ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση και νίκη με 3-1 που δείχνει ότι η ομάδα επικράτησε ουσιαστικά ανέτα, αλλά όχι όπως φάνηκε στο μέσο παιχνίδι. Τι σας δυσκόλεψε σήμερα και πού κρίθηκε το παιχνίδι? Καταρχήν θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μεσολόγη για καλά του λόγια και να ευχηθώ και εγώ από καρδιάς πραγματικά στην Θέλα να έχει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, γιατί είναι όντως μια ομάδα με ποδοσφαιρική φιλοσοφία, με αρχές ποδοσφαιρικές, οπότε νομίζω ότι οι τέτοιες ομάδες κοσμούνται την κατηγορία. Για το μάτς τώρα, θεωρώ ότι ήταν από πλευράς μας όχι πολύ ποιοτικό μας, δεν ήταν πολύ καλή η ομάδα μας σήμερα. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο, θα συμφωνήσω με τον Κούτς, είχε την υπεροχή η Θιέλα και κόντρα στη ροή, καταφέραμε σε μια αδράνεια της άμυνας του αντιπάλου, κερδίσαμε το πέναλτι και ευτυχήσαμε σε ένα ημίχρονο που δεν ήμασταν καλοί να βρεθούμε μπροστά στο σκορ. Μιλήσαμε στο ημίχρονο, κάναμε και κάποιες διαφορετικές κινήσεις που θεωρούσα ότι πρέπει να γίνουν. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο πατούσαμε στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου αρκετά καλά. Μπορέσαμε στο διάστημα που θεωρώ ότι ήμασταν καλοί να βάλουμε και δεύτερο γκολ. Από εκεί και πέρα ο αντίπαλος ανέβασε την απόδοσή του και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα μας πέσει αρκετά. Το ευχάριστο είναι ότι μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε και ουσιαστικά στην τελευταία επίθεση που καταφέραμε να κάνουμε κόντρα τελείωσαμε το μάτς και θέλω να πω ότι η συγκεκριμένη νίκη για μένα είναι μεγάλη διότι
την πετύχαμε απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλοβολεμένο σύνολο, απέναντι σε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα και όταν εμείς δεν είμαστε στην καλή μας μέρα. Οπότε νομίζω ότι αυτή η νίκη είναι αρκετά μεγάλη αυτή τη στιγμή για τα δεδομένα τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Να ευχηθώ και για άλλη μια φορά τα καλύτερα στο πρωτάθλημα της Γαμανικής για την ομάδα της Τήλας και εμείς, όπως κάνουμε σε κάθε μας, θα κοιτάμε τον επόμενο αντίπαλο βήμα-βήμα να παίρνουμε το μέγιστο βαθμό.